Πανάκριβος είναι ο καφές που σερβίρεται σε καταστήματα εστίασης. Μετά και τις ανατιμήσεις, καθώς από την 1η Ιουλίου επανήλθε ο φόρος προστιθέμενης αξίας στο 24%. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικό πίνακα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, το νερό, τόσο στο κατάστημα όσο και take away, παραμένει στο 13%, όπως δηλαδή και το αεριούχο νερό, δηλαδή η σουρωτή. Επίσης, τα αλκοολούχα ποτά παραμένουν στο 24%. Ωστόσο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα ροφήματα, καθώς στο κατάστημα είναι με 24% ΦΠΑ, ενώ take away στο 13%, το ίδιο και η φυσική χυμή, τα μη αλκοολούχα ποτά, το κακάο, το τσάι, όλα τα είδη, καθώς και ο καφές οποιασδήποτε τιμής, ελληνικός, φραπές ή καπουτσίνο. Αυτό όμως μας ενοχλεί, πιστέψτε με, σε πραγματικό πεδίο, στη λειτουργία της επιχείρησης. Πιο πραγματικά είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο δημιουργεί ένα χάος. Δηλαδή 24% άμα το σεβίρουμε μέσα, 13% έτσι όταν το πάρει πακέτο ή delivery. Πιστέψε με, τι είναι αυτό το πράγμα, με ποια λογική προχωράει σε κάτι τέτοιο η κυβέρνηση. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει ο καταστηματάρχης και το χειρότερο απεριληφθεί και στις εκλογές και ευρωεκλογές. Διότι η εστίαση, έτσι, αγαπητέ μου, είναι μια μεγάλη δεξαμενή ψήφωνα για την κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο το πλήρωσε. Και δημιουργεί εδώ πέρα μια αντιπαλότητα στους συναδέλφους μου. Δηλαδή όσοι έχουν delivery μαγαζιά, έτσι έχουν καφέ 13%. Όλοι αυτοί όμως οι υπόλοιποι, και delivery και κατάστημα μέσα, εδώ είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός που δημιουργεί στο μεταξύ μας. Το χειρότερο που θέλω να επανέλθω είναι τούτο. Ακούστε το. Όταν λέει υπάρχει μικρή επιχείρηση, χωρίς τραπέζια μέσα, αλλά με πάγκους, ο πελάτης μπορεί να καθίσει να απολαύσει το καφέ του για λίγη ώρα χωρίς καμία άλλη εξυπηρέτηση και ο καφές είναι στο 13%. Με δεδομένα τα παραπάνω, η αύξηση του ΦΠΑ στο 24% στην τιμή του καφέ που σερβίζεται στα μαγαζιά έχει προβληματίσει τους επαγγελματίες όλου του κλάδου. Δεν μπορώ να πω ότι βιώνουμε, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα μόνο αυξήθηκε στο φορολογικό έτσι, επίπεδο έχουμε. Ναι, έχουμε πλέον μάθει να ζούμε με τέτοιου είδους αυξήσεις, πολλές φορές παράλογες. Αυτή θεωρώ ότι είναι μια παράλογη αύξηση. Δεν μπορεί τώρα η κεντρική διοίκηση διαστόματος του κ. Χατζηδάκη να επικοινωνιακά να παίζει το έργο ότι θέλουμε να κάνουμε ανταγωνιστικό το τουριστικό προϊόν κτλ. Και να επιβάλλει 24% ΦΠΑ στον καφέ. Δηλαδή είμαστε η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό φόρου προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη. Από την Δευτέρα έγινε μία αύξηση του ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ. Όταν λέμε σερβιριζόμενο εννοούμε τον καφέ που σερβίρεται σε καθιστικά. Από το 13% πήγε στο 24%. Κάτι το οποίο ο κλάδος δεν συμφωνεί με αυτό. Δεν συμφωνεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχει ένας θέμητος αναγωνισμός στο take away. Οπότε εκεί ξεχωρίζεται το ΦΠΑ, άλλο αν το παίρνεις και φεύγεις και άλλο αν κάθεσαι. Και δεύτερον, ότι είμαστε σε μια περίοδο που λόγω της κλιματικής αλλαγής οι χώρες που παράγουν καφέ έχουν ήδη αυξήσει την τιμή του καφέ. Οπότε λόγω του ότι έχουν πάθει καταστροφές στις φυτείες τους. Οπότε σε μια περίοδο που η πρώτη ύλη ανεβαίνει, ποτέ μα ποτέ ένα οικονομικό επιτελείο δεν πρέπει να ανεβάζει και τον ειδικό φόρο. Οποιοδήποτε ειδικό φόρο, σε οποιοδήποτε προϊόν. Αφήνει να περάσει αυτή η περίοδος, γιατί αυτή η περίοδος δεν είναι ατελείωτη. Και όταν δουν ότι κατεβαίνει η πρωτογενή τιμή του προϊόντος, τότε μπορεί να αυξήσει το ΦΠΑ. Ποτέ σε μια αύξηση της πρωτογενής τιμής ενός προϊόντος δεν ανεβάζουμε και τον ειδικό φόρο. Αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε μια έκρηξη της τιμής αυτού του προϊόντος. Και φυσικά από τη στιγμή που ο πληθωρισμός θέλουμε να τη θεασευτεί, μόνο αυτό δεν πετυχαίνουμε. Δεν ξέρουμε ειλικρινά ποια είναι τα κίνητρα για κάτι τέτοιο. Είναι σαν να θέλουμε να περιορίσουμε ή να κλείσουμε τη λειτουργία των καταστημάτων που έχουν σαλόνι και σερβίρουν. Άρα μην ξεχνάμε ότι απασχολούν και αρκετό προσωπικό.